Χαιρετίζω τη σημερινή μας μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση. Μια απεργιακή συγκέντρωση που έχει ως στόχο να δυναμώσει τη φωνή της διεκδίκησης. Τη φωνή της διεκδίκησης η οποία είναι πολύ περισσότερο επιτακτική αυτή τη στιγμή με την τεράστια επιβάρηση και τις τεράστιες ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας που αυτό είναι που ακούμπησε ο ελληνικός λαός και στη φάση της πανδημίας και είναι αυτό στο οποίο θα ακουμπήσει και στην επόμενη περίοδο. Οι ανάγκες περιγράφηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Αφορούν τεράστια κενά, τα νούμερα είναι συντριπτικά, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία ακολουθήθηκε διαχρονικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, υπηρετώντας τη στρατηγική του νοσοκομείου επιχείρησης, της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας, της μετατροπής τους σε βιώσιμα και αποδοτικά συστήματα, με την μετατροπή των σχέσεων εργασίας σε σχέσεις εργασίας ελαστικές, όπως εδώ εσείς, χιλιάδες αυτή τη στιγμή, πάνω από 16.000 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλείστε να υπηρετήσετε ένα σύστημα που σας αντιμετωπίζει σαν ανθρώπους με ημερομηνία λήξης. Θα ρίσκει η ζωή μας, μπορεί να είναι ζωή με ημερομηνία λήξης και με δόσεις. Θα ρίσκει η μάχη και ο κίνδυνος στον οποίο καθημερινά εκτίθεστε είναι σε ένα πλαίσιο αναλωσιμότητας και πλήρους απαξίωσής σας. Εμείς που είμαστε και μόνιμοι στο σύστημα, ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες, ξέρουμε ότι αυτό το αφήγημα της θωράκισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας που αυτή τη στιγμή ακούγεται από την κυβέρνηση δεν έχει καμία αντιστοίχηση στην πραγματικότητα. Ξέρουμε πολύ καλά τη σκληρή πραγματικότητα στο σύστημα, τον αποκλεισμό χιλιάδων συνανθρώπων και ασθενών τους τελευταίους μήνες λόγω του κλεισίματος του συστήματος για την αντιμετώπιση μόνο του κορονοϊού. Ξέρουμε και βιώνουμε και ματώνουμε καθημερινά στη δουλειά μας, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην υγεία όλου του λαού, χωρίς αποκλεισμούς, αποκλειστικά δωρεάν, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, με κατάργηση αυτής της εξευτελιστικής για τον άνθρωπο μετατροπής του σε πελάτη. Και αυτή τη στιγμή ενώνουμε όλοι μαζί, μόνιμοι και συμβασιούχοι, τη φωνή μας για να φωνάξουμε. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για κάλυψη όλων των αναγκών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και όλων των συμβασιούχων χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους. Άμεση χρηματοδότηση από το κράτος στο ύψος των αναγκών. Παροχή μέτρων ασφαλείας, ατομικών μέτρων προστασίας στους υγειονομικούς, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της εργασίας. Ένταξή μας επιτέλους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ακούμε για τα χειροκροτήματα, ακούμε για τις εκατόμβες των νεκρών, στους οποίους παγκόσμια είδαμε ότι ήταν εκατοντάδες υγειονομικοί που έχασαν ακόμη και τη ζωή τους. Εκατοντάδες συνάδελφοί μας νόσησαν στα νοσοκομεία δίνοντας τη μάχη της πανδημίας, η οποία δεν τελείωσε. Οι εφεδρείες που χρειάζεται το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι πολλαπλάσιες. Οι εφεδρείες που χρειάζεται το επόμενο διάστημα για να ανταποκριθεί στην πίεση της πανδημίας αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους χρόνιους ασθενείς οι οποίοι παραμένουν δυστυχώς ακόμη και τώρα αποκλεισμένοι γιατί μερικώς έχει ανοίξει το σύστημα, είναι επιτακτική και αυτό σήμερα φωνάζουμε, αυτό σήμερα διεκδικούμε και δεν χαρίζουμε τη ζωή μας ούτε τα δικαιώματά μας για την εξυπηρέτηση των κερδών των μονοπωλίων και των λίγων. Ευχαριστώ πολύ.